Λοιπόν, ντροπή και έσχος. Με τι ξεκινάμε? Με τι πιστεύεις? Θεή μου, έγινε θαύμα στον Άγιο Δομήνικο. Θαύμα, παιδιά. Η Λάουρα έκανε το σταυρό της, η επίκληση στην Παναγία έπιασε τόπο και δεν έχει πια ψηφοφοβία. Πώς έγινε αυτό? Εγώ σας το είπα. Έχει βγει χάπι, παιδιά. Σας το είπα. Είναι ειδικό το χάπι αυτό. Ότι έκανε κράτη. Α, για να τα δώσει όλα μετά. Μεγάλη στιγμή. Και τώρα που πλησιάζουν. Θα τα δώσει όλα. Το τέλος και ο καθένας θα είναι για τον εαυτό του. Ξεμπούκωσε. Μόνο που δεν, μόνο που δεν ήταν αυτό αγώνισμα. Μην γίνεσαι λαϊκό, Στέφανε. Ο Σπαλιάρας που ήταν, ας πούμε, ναι. Δεν ήταν αγώνισμα αυτό. Ήταν στο έπαθλο φαγητό μαζί με μια εκδρομή. Πήγανε λοιπόν εκδρομή εκεί πέρα σε ένα δάσος και κάνανε zipline. Τι είναι το zipline? Είναι σειρματόσκηνα από μια απόσταση σε μια άλλη και δένεσαι με μια τροχαλία. Και κρέμεσαι. Σε πολύ μεγάλο ύψος κρέμεσαι και πας από τη μια άκρη στην άλλη. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, παιδί μου, γιατί δεν σ' άρεσε να το κάνεις. Γιατί δεν το κάνεις για κανένα λόγο. Εγώ, παιδιά που έχω, αυτό δεν θα το έκανα ποτέ. Γιατί το έχω κάνει, είναι φανταστικό. Εγώ φανταστικό. Που έχω ψηφοφοβία δεν θα το έκανα ποτέ. Η ψηφοφοβία στο αγώνισμα έρχεται και όχι στην διασκέδαση, γιατί δεν θέλει να έχει το πλαίσιο. Όχι, πρέπει να το δούλεψε. Όχι, πρέπει να το κάνω. Απλά, όπως λέει και η Ελεάνα, η Λάουρα έχει ψηφοφοβία Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο είναι ελεύθερη. Το δούλεψε το κορίτσι. Το δούλεψε. Θες σαν τρίτη. Τελικά είναι καλή ηθοποιός η Λάουρα. Τι εννοείς? Δεν προσποιείται. Βλέπω, τώρα θα ακούσω. Τι κατάλαβες? Τι μπορώ να καταλάβω. Για τα ουλιαχτά τι κατάλαβες? Παιδιά, αν κάποιος έχει ψηφοφοβία, αυτό δεν ανεβαίνει με τίποτα. Δεν το κάνει. Ναι, ισχύει. Είναι πολύ ψηλό. Δεν είναι παιδιά. Και έβλεπα του ίδιου τι γράφανε, πείτε μου. Τι να γράφανε, λέγανε ότι πώς η Λάουρα ανέβηκε και έκανε αυτό τι το πράγμα. Τι είναι χαζός ο κόσμος, ρε παιδιά. Γιατί ο Κοκκινάκης ο ίδιος. Θυμόσαστε καμία ωραία τάκα να μου πείτε? Είναι νέα, αυτή είναι ενότητα. Ναι, και την άλλη φορά με ρώτησε και εμένα. Μας ταλάζει στον αέρα, μας ταλάζει. Ναι, παιδιά, Θαύμα. Να κλείσω τα μαγαζιά του οι άνθρωποι που κάνουν ομοιοπαθητική. Ομοιοπαθητική έκανε το κορίτσι σου. Λέει θα το προσπαθήσω. Θα βγω πιο δυνατή. Ναι, ποζάρι. Παιδιά, αν φοβάσαι, δεν ποζάρεις και ουρλιάζεις την κάμερα. Ναι. Το βλέπεις. Γενικά προσπίτει, πιστεύεις. Πάνω από τα 5 μέτρα δεν έχει ψηφοφοβία. Κάτω από τα 5 μέτρα. Το κοκκινάκι θα λυπάρει όλα. 50-60. Δεν γίνεται να λυποθυμάσαι την Τζουλήθρα και να μην λυποθυμάσαι εκεί. Ναι, και ο κοκκινάκι θα έχει πάρει μαζί τη. Δεν χαίρεται, δηλαδή. Εγώ καταλαβαίνω το διασκεδάζει. Α, μπραβολού να πάρει μου κάτι και εμένα. Λούφαν πάρκο τι ήταν. Ναι, αλλά δεν είχε πάρει μέρος και Στουλιανού εκεί. Ναι, ναι, τα λέγαμε κάτω τα γερά. Βεβαίω, από το που έκανε τραμπ. Τι έκανε, Τζουλήθρα. Πέσυνε, σου λέει ότι είναι παλιότερα και απέκτησε τώρα η ψηφοφοβία. Μέσα σε μια εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, α πούμε, δεν μπορούσε να πέσει στην Τζουλήθρα. Προσπάθεια για την καριέρα κάποια πράγματα. Κάνεις κάποιες υπερβάσματα να κάνεις καριέρα. Θα πας στο Λιανό, θα πεις εγώ ψηφοφοβία, θα πας. Δεν πας με το ζόρι όμως αν έχεις πρόβλημα, Στέφανε. Ναι, αλλά είναι καριέρα. Μπορεί να πάθεις πανικό, δεν είναι τόσο απλό, ξέρεις. Δεν πας να κάνεις αυτό το πράγμα. Πλάκα κάνεις. Μπορεί να πάθεις κρίση πανικού. Κοίταξε, πώς κάποιες γυναίκες φοβούνται και άντρες. Τις κατσαρίδες. Εντάξει, δεν θα πεθάνεις κιόλας. Αλλά αυτό το κάνεις λίγο υπερβολικά. Την κατσαρίδα την αντιμετωπίζεις. Γιατί γίνεσαι λίγο καρικατούρα και. Αν πάθεις κρίση πανικού στον αέρα, δεν είναι το ίδιο. Νομίζω δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο να πάθει. Μπορεί να πάθει να έχει φοβ. Με έπαθε στην Τζουλήθρα. Δεν μπορώ να τη σώσω. Δεν σώζεται, αυτό σου λέω. Φάσκει, δεν κάνει φάσκει μόνη τη. Εμείς δεν φταίμε. Και ο Κοκκινάκης που τη γούσταρε βλέπω να τα έχει πάρει μαζί τη. Καλά, καλά. Για εδώ ο ίδιος ο Κοκκινάκης είπε ότι δεν περίμενε λάθο. Πάντω έχει πλάκα όταν το βλέπεις. Εννοείται και το βάλανε οι άνθρωποι για να γελάμε. Μα όλοι περίμεναν χθες να δουν τη Λάουρα αν θα πέσει ή όχι σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι δεμένη και εσύ πώς θα πέσει. Αν θα το κάνει, παιδιά. Έχει και πάνω παιδί μου το επάνω. Και πάλι σε αυτό όμως να ξέρεις ότι πάλι δεν έφτασε μέχρι το τέλος. Πήγε κάποιο να τη σμπρώξει. Πάντα κάποιο τη σώζει τη Λάουρα, ξέρει. Εσύ όλο κάτι πετά. Όχι, πάντα είναι κάποιε γυναίκε που το έχουν, ρε παιδί μου. Γαλίφες, ξέρεις. Στα αγωνίσματα την είδες, ε. Έλενες γαλίφες. Όχι. Με έχετε κάψει σήμερα. Hotline. Εγώ με τη Σιλιάκη. Την είδες ότι συνεχίζει να κοουτσάρει στα αγωνίσματα η Λάουρα. Λοιπόν, βρήκαμε έναν άνθρωπο όμως, τη Μαρή Κουκουλάκη. Είπες το Χράν, αυτό που σούπα, Χράν, κάνε αυτό που σούπα. Έλα. Ας μην ήταν άμπαλοι οι άλλοι και θα σου έλεγα εγώ αν θα κέρδιζε η Λάουρα. Αφού λένε το Sky για να πάρει το Survivor έτσι τη Λάουρα. Όχι Κώστα, την πρώτη φορά ήταν καλή. Τη δεύτερη δεν ήταν, την πρώτη φορά ήταν. Δύο φορές κέρδισε χθες. Έχουμε τον άνθρωπο. Η Σάρα και ο Βασάλος που είναι και μπασκετμπολίστες δεν μπορούσαν να πετύχουν καλάθι. Δύσκολο ήταν. Ήταν πολύ δύσκολο, ναι. Έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να μας καθαρίσει τα πράγματα. Είναι ο Χρήστος ο Κούτρας, ο κολλητός της Λαουρίτας. Αυτός ξέρει τι γλυκό παιδί.